Πάρτε χαρτομάντιλα, δύσκολο βίντεο αυτό. Θα με θυμηθείτε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες φορές έχω κάνει διάλειμμα σε αυτό το βίντεο, γιατί με έχουν πάρει τη ζουμιά. Δεν το περίμενα και από την άλλη το περίμενα. Γι' αυτό και το προσπαθούσα να το τραβήξω εδώ και 2 εβδομάδες και κάθε φορά που έλεγα σήμερα θα το κάνω, δεν το έκανα. Γεια σας! Σήμερα θα ανοίξουμε το θέμα του πένθους και συγκεκριμένα θα μοιραστώ μαζί σας τη δική μου εμπειρία με το πένθος. Δεν είμαι ειδικός ψυχικής υγείας, απλώς έχω δυστυχώς πολύ μεγάλη εμπειρία με το πένθος, καθώς έχω χάσει και τους 2 μου γονείς σε διαφορετικές χρονιές. Τα τελευταία 7 χρόνια έχω χάσει τη μαμά μου και τον τελευταίο χρόνο έχω χάσει τον μπαμπά μου. Οπότε είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει έρθει αρκετά νωρίς για εμένα, αλλά είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή στη ζωή μας θα το βιώσουμε όλοι, είτε είναι με γονιό, είτε είναι με κατοικίδιο, με οποιονδήποτε αγαπημένο μας στη ζωή. Εάν σας ενδιαφέρει το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, αλλά και εγγραφή και μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, διότι έτσι δεν θα χάνετε κανένα βιντεάκι. Και σίγουρα, εάν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, δεν θέλετε να χάσετε το βίντεο με την ψυχολόγο Φανή Σταμπουλή που έρχεται την Τετάρτη. Καθώς ειδικά τον τελευταίο χρόνο το περνάω διπλά, διότι πλέον έχω χάσει και τον μπαμπά μου, ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας στο Instagram λίγα περισσότερα πράγματα για το πώς αισθάνομαι και έλαβα πολλά μηνύματα από πολλούς από εσάς όπου έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο ή δυστυχώς βιώνετε κάτι παρόμοιο τώρα και ένιωσα ότι ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να μας βοηθήσει, καθώς εμένα προσωπικά κάποια πράγματα τα οποία με βοήθησαν, με βοηθάνε, αλλά ειδικά στην αρχή του βιώματος του πένθους και της διεργασίας του να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε, να είμαστε λίγο καλύτερα μέσα μας σε σχέση με το πένθος. Κάτι λοιπόν που με βοήθησε εμένα πάρα πολύ ήταν το να ακούσω ιστορίες άλλων ανθρώπων όπου πέρασαν πένθος οι ίδιοι και να διαβάσω ιστορίες άλλων ανθρώπων που έχουν περάσει ή περνούν πένθος και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι όλα αυτά τα οποία αισθάνομαι είναι εντελώς normal, είναι κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει και ξαναέρχεται και ξαναφεύγει. Δεν είναι περίεργο να έχουμε τύψεις, δεν είναι περίεργο να έχουμε θυμό και οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε, ακόμη και η πιο περίεργη σκέψη που μπορεί να έχουμε, το πιο περίεργο όνειρο σε σχέση με το πένθος που μπορεί να έχουμε, είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορεί καμία από αυτές τις περιπτώσεις να μην ξεπερνιέται και να μην βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους μας, αλλά σίγουρα υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος εκεί έξω που έχει σκεφτεί αυτό το οποίο έχουμε σκεφτεί, έχει νιώσει αυτό το οποίο έχουμε νιώσει και θεωρώ ότι μέχρι να το καταλάβουμε αυτό και μέχρι να ακούσουμε αυτό το βίωμα από κάποιον άλλον και να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα στο να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αισθανθεί αυτά τα οποία αισθάνεται χωρίς τύψεις, χωρίς φόβο και χωρίς να νιώθει άσχημα, χωρίς να ντρέπεται για αυτά τα οποία σκέφτεται και θα περάσουμε λίγο παρακάτω σε αυτό έτσι με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι εισαγωγικό βίντεο στο θέμα του πένθους και υπάρχει ένα πολύ πιο εκτενές βίντεο το οποίο ανεβαίνει την Τετάρτη. Βλέπετε αυτό το βίντεο την Κυριακή. Την Τετάρτη λοιπόν στις 6 ώρα θα ανέβει το βίντεο το οποίο είναι το πολύ αναμενόμενο βίντεο σε συνεργασία με τη φίλη και συστημική ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγο Φανή Σταμπουλή, η οποία έρχεται μαζί μας για πρώτη φορά στα Couch Sessions. Είναι μια καινούργια σειρά στο κανάλι που με αφορμή αυτό το θέμα, αυτή τη θεματική, θέλω να ξεκινήσω με έτσι πιο βαθιά θέματα, πιο σημαντικά θέματα, θέματα τα οποία πρέπει να συζητιούνται περισσότερο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον,
και θα ήθελα σε αυτά τα θέματα να έχω και τη δική σας συμμετοχή με ερωτήσεις στο Instagram, με τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας ερωτήσεις. Αυτά θα είναι τα couch sessions. Δεν έχω ακριβώς σκεφτεί ποιες θεματικές μπορεί να ανοίξουμε σε επόμενα βίντεο στα couch sessions, αλλά το πρώτο είναι αυτό σε συνεργασία με τη Φανή που έχετε την Τετάρτη. Είναι ένα πολύ εκτενές βίντεο 40 λεπτών που όμως έχει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πένθος, την ψυχολογία μας. Πιστεύω ότι είτε μόνο του αλλά και σε συνδυασμό με αυτό το βίντεο πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι από το κανάλι μου και από αυτή την κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram, να βάλουμε ένα λιθαράκι, να πάμε ένα μικρό βήμα πιο μπροστά στο να νιώσουμε καλύτερα για αυτά τα οποία αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε το πένθος. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας για τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι το δικό μου το πένθος και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερα για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου ξεκίνησε από πολύ νωρίς, δεν ξεκίνησε το πένθος αφότου τους έχασα, διότι ο θάνατος και των δύο δεν ήταν ξαφνικός, ήταν σε συνδυασμό με ασθένεια, ήταν σε συνδυασμό με διάφορα θέματα υγείας, οπότε για μένα το πένθος ξεκίνησε από κάποια διάγνωση, πιο συμβάν μέσα στην ασθένεια και των δύο και όχι αφότου τους έχασα. Οπότε ακόμη και κατά τη διάρκεια που ήταν εν ζωή και τους είχα εκεί και τους μιλούσα, εγώ βίωνα πένθος. Τώρα θα μου πείτε πώς το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα τότε που το βίωνα, το κατάλαβα αφότου τους έχασα, που ήξερα ότι ακόμη και τότε σίγουρα βρίσκομαι μέσα στο πένθος, οπότε άρχισα να ψάχνω, άρχισα να διαβάζω, άρχισα να ρωτάω και έμαθα για το τι μπορεί να νιώσεις κατά τη διάρκεια του πένθους, τα στάδια που μπορεί να περάσεις κατά τη διάρκεια του πένθους και έτσι συνειδητοποίησα ότι, για παράδειγμα, το θυμό που είναι κάτι πάρα πολύ συχνό και παρόλο που τα στάδια θα δείτε και στο βίντεο με την ψυχολόγο ότι τα στάδια δεν είναι απαραίτητα να τα ζήσουμε όλοι, απαραίτητα να τα ζήσουμε σε συγκεκριμένη σειρά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο θυμός είναι ίσως το στάδιο που οι περισσότεροι το περνάμε και ίσως είναι αυτό το οποίο έρχεται πρώτο. Για μένα προσωπικά ήρθε πρώτο. Και στις δύο περιπτώσεις ήμουνα πάρα πολύ νευριασμένη, μου έφταιγαν όλα και όλοι, μου έφταιγε ο ίδιος ο άνθρωπος χωρίς να φταίει εκείνος, μου έφταιγε ο εαυτός μου, πέρασα σε τύψεις, πέρασα σε διάφορα τέτοια στάδια, διάφορες τέτοιες σκέψεις και όλα αυτά είναι φυσιολογικά, απλώς προσωπικά εγώ τα βίωσα κατά τη διάρκεια ασθένειας και όχι μετά το θάνατο. Πέρασα σίγουρα κάποιες στιγμές από όλα αυτά τα στάδια και μετά το θάνατο, αλλά το πιο έντονο κομμάτι του πένθους το έζησα κατά τη διάρκεια που ήταν άρρωστη και ήταν εν ζωή. Εγώ βίωνα το πένθος. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο να το ζήσεις κατά τη διάρκεια όσο κάποιος είναι εν ζωή από ό,τι μετά. Θεωρώ ότι ίσως είναι πιο δύσκολο όταν το βιώνεις ενώ είναι κάποιος εν ζωή, διότι ίσως βγάζεις εισαγωγικά το άχτι σου σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν φταίει και περνάει ήδη κάτι δύσκολο, που μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν. Και δυστυχώς αυτό το οποίο σκέφτομαι εγώ για τις δικές μου περιπτώσεις είναι ότι χαράμισα πολύτιμο χρόνο χωρίς να το κάνω επίτηδες, αλλά χαράμισα περνώντας το πένθος ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη ζωή μου, έχασα πολύτιμο χρόνο να περάσω μαζί τους πιο φυσιολογικές στιγμές και να νιώσω άλλα συναισθήματα και να τους πω
περισσότερες φορές ότι τους αγαπώ. Και από ιστορίες που μου στείλατε κι εσείς δικές σας, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι η μόνη που σκέφτεται αυτό το πράγμα, στο ότι χαραμίστηκαν στιγμές που θα μπορούσα να ζήσω άλλα πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους τις τελευταίες στιγμές, τους τελευταίους μήνες, από το να είμαι θυμωμένη, να είμαι θυμωμένη μαζί τους, χωρίς να φταίνε, να είμαι θυμωμένη με τον κόσμο, να είμαι θυμωμένη με τον Θεό. Ξέρω επίσης ότι πολλοί άνθρωποι και έξω πιστεύουν στο Θεό και στρέφονται προς Αυτόν. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά προσπάθησα να στραφώ και να παρακαλέσω, διότι νομίζω ότι για όλους μας υπάρχει αυτή η στιγμή που σκεφτόμαστε ότι αν υπάρχει κάτι, γιατί δεν με βοηθάει εκείνη τη στιγμή. Θα κάνω ένα διάλειμμα και επιστρέφω. Δεν κατακρίνω κανέναν για το αν πιστεύει ή αν δεν πιστεύει, είναι τέρμα προσωπικό θέμα. Εάν πραγματικά, εάν σας βοηθάει κάτι, συνεχίστε να το κάνετε. Εάν δεν σας βοηθάει, μην πιεστείτε επειδή μπορεί να βοηθάει κάποιον άλλον ή επειδή νιώθετε ότι πρέπει να κάνετε κάτι που κάνουν οι υπόλοιποι. Ο καθένας μας βιώνει την κάθε περίπτωση και την κάθε κατάσταση και το πένθος και οποιαδήποτε άλλη τέτοια διεργασία που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάποιο manual που να το αγοράσουμε ή να έρχεται μαζί μας στο σπίτι και να υπάρχει ένα step by step guide που να μας λέει τι να κάνουμε για να περάσουμε στην αποδοχή του πένθους, που είναι υποτίθεται το απόλυτο στάδιο όσον αφορά το πένθος. Σίγουρα λοιπόν ένιωσα πάρα πολύ έντονα το θυμό με όσο η μαμά μου ήταν σε κλινική, να γυρνάω στο σπίτι και να θέλω να βγω στο μπαλκόνι και να πετάξω κάτω, να σπάσω όλα τα πιάτα που έχουμε για να βγάλω το άχτι μου, να βγάλω το θυμό μου και αυτό το οποίο ένιωθα. Δεν το έκανα ποτέ. Θυμάμαι να το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, να έχω έναν σάκο του box και να τον βαράω συνέχεια. Δεν το έκανα, αλλά κάποια στιγμή ίσως να το κάνω. Πάρα πολλές στιγμές θυμού μου και δεν ήξερα τότε που το βίωνα ότι αυτό ήταν πένθος. Θεωρούσα ότι απλώς ήταν η αντίδρασή μου στη διάγνωση, ότι ήταν η αντίδρασή μου σε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και στο ότι ήμουνα ήδη πεπισμένη ότι δυστυχώς αυτό θα συμβεί πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσεις με κάποιον που δεν το έχει περάσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εύχεσαι αυτός ο φίλος, ο κολλητός, ο ξάδερφος να το βιώσει για να σε καταλάβει. Απλώς δυστυχώς είναι δύσκολο εάν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου δεν έχει βιώσει κάτι τόσο έντονο, γιατί και το πένθος από άνθρωπο σε άνθρωπο και στην κατάσταση είναι διαφορετικό. Έχω χάσει για παράδειγμα τους παππούδες μου, αλλά δεν είχα στενή σχέση μαζί τους, δεν με μεγάλωσαν, σε αντίθεση με πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες που είναι πάρα πολύ κοντά στους παππούδες τους και όταν τους έχασαν ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Οπότε ακόμη και αν η κατάσταση είναι πολύ ίδια, έχω χάσει τους παππούδες μου, έχεις χάσει τους παππούδες σου, να συζητήσουμε, αυτό το οποίο εγώ ένιωσα όταν έχασα τους παππούδες μου σε σχέση με κάποιον άλλον που ήταν πάρα πολύ δεμένος με τους παππούδες του και τους έχασε, πάλι θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν βιώνουμε όλοι το πένθος με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες. Είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε χάσει επίσης ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Οπότε πάλι η σχέση που έχεις με κάποιον παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς αισθάνεσαι όταν ζεις το πένθος για αυτόν τον άνθρωπο που χάνεις. Για παράδειγμα, έχω χάσει τον παιδικό μου κολλητό το 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2012. Είναι κάτι το οποίο ακόμη σκέφτομαι έντονα πολλές φορές και παρόλο που δεν τον έβλεπα πολύ συχνά,
ήταν ένας άνθρωπος που τον ένιωθα σαν αδερφό μου. Ήταν πάρα πολύ κοντινός μου άνθρωπος και ένιωσα πάρα πολύ έντονα το χαμό του. Σε σχέση με τους παππούδες μου, για παράδειγμα, που δεν ήμασταν τόσο κοντά ή ήμουνα πάρα πολύ μικρή για να το βιώσω έντονα, για να καταλάβω τι ακριβώς αισθάνομαι και για να θυμάμαι πράγματα. Έχασα τον πρώτο και το δεύτερο σκύλο μου, πάλι τα συναισθήματά μου στο πένθος ήταν πάρα πολύ έντονα. Για κάποιον άλλον, το να χάσει κάποιος ένα κατοικίδιο, κυρίως για ανθρώπους που δεν έχουν βιώσει το να ζούνε με ένα κατοικίδιο, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν θα καταλάβει κάποιος που δεν έχει ζήσει, ειδικά με ένα σκύλο, μία γάτα, που έχεις μία πολύ προσωπική σχέση, να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για σένα το ότι έχασες αυτό το ζωντανό. Και έχω ακούσει πολλά που εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, εάν κάποιος σου πει «Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί έχασα το καναρίνι μου», δεν δέχομαι από κανέναν, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνεις το πώς είναι να χάνεις το καναρίνι σου ή το πώς είναι να χάνεις το σκύλο σου, τη γάτα σου, το κουνέλι σου, τον προπάπου σου. Δεν δέχομαι από κανέναν σαν φυσιολογική αντίδραση το να πει «Εντάξει, καναρίνι είναι», «Εντάξει, 100 χρονών ήταν». Το πώς νιώθει κάποιος για το χαμό αγαπημένου του προσώπου ή αγαπημένου του ζωντανού είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και θέλω να το θυμάστε και θέλω να σκέφτεστε αυτό όταν κάποιος μπορεί να σας πει ότι έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο, διότι ναι μεν μπορεί εσείς να μην έχετε βιώσει το παρόμοιο συναίσθημα και μακάρι να μην το βιώσετε, μακάρι πραγματικά να γινόταν να μην χάναμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους ή τα αγαπημένα μας ζώα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το πώς νιώθει κάποιος σε σχέση με το πώς σκεφτόμαστε ότι μπορεί να νιώθαμε εμείς στην ίδια περίπτωση είναι τελείως διαφορετικό. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στις δικές σας σκέψεις και συναισθήματα όσον αφορά το πένθος. Έντονος πόνος στην ψυχή και έπειτα flat συναίσθημα για πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω νιώσει και τα δύο μέρη αυτής της πρότασης, και τον έντονο πόνο και μετά το flat συναίσθημα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το flat συναίσθημα θα το περιέγραφα σαν ότι δεν ξέρεις πώς να νιώσεις. Είσαι χαμένος, είσαι κάπως κενός και προσπαθείς να βρεις ξανά το δρόμο σου και το νόημα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άρα γιατί σε έλεγα κάθε φορά που μιλούσαμε ότι την αγαπώ και ότι ήταν η καλύτερη μου φίλη. Αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ δυστυχώς όταν σκεφτόμαστε το τι δεν κάναμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα, τι θα μπορούσαμε να έχουμε πει περισσότερες φορές και το νιώθω πάρα πολύ βαθιά αυτό πολλές φορές για το πόσο συχνά μπορεί να έλεγα ή να έδειχνα έστω ότι αγαπώ τους γονείς μου και ότι δεν πρόλαβα να πω όσα ήθελα, να αγκαλιάσω όσο ήθελα και να πω σ' αγαπώ όσο ήθελα. Ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο, το καταλαβαίνω απόλυτα, το νιώθω και το ένιωσα αυτά τα 7 χρόνια πολύ συχνά, ίσως πιο συχνά από όλα τα συναισθήματα και από όλες τις σκέψεις. Επίσης το ότι σε πολλές σημαντικές στιγμές το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και να τους το πω, ή αν είχα κάποιο πρόβλημα ήθελα να τους πάρω τηλέφωνο και να τους ρωτήσω, να τους ζητήσω τη βοήθειά τους και ή απλώς να το βγάλω από μέσα μου ή να παραπονεθώ ή να γκρινιάξω απλά γιατί έτσι ήταν η σχέση μου με τους γονείς μου και μπορούσα να το κάνω αυτό, είχα την ελευθερία και είχα αυτή τη σχέση μαζί τους. Επίσης, όλες αυτές οι σημαντικές στιγμές από τότε που τους έχασα, που δυστυχώς δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί τους, δεν θα είναι μαζί μου δυστυχώς στο γάμο μου, δεν θα γνωρίσουν το παιδί μου, είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς. Πάλι τα ζουμιά θα μας πάρουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο μπαμπάς μου κατάφερε να γνωρίσει τον σύντροφό μου, έστω για όσο τον γνώρισε, και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν κατάφερε η μαμά μου να τον γνωρίσει, διότι πιστεύω ότι σαν χαρακτήρες απλώς θα ταιριάζαν πάρα πολύ.
πόσα λάθη έκανα όσο ζούσαν και τύψεις για το χαμένο χρόνο. Εννοείται. 1000%. Κατάθλιψη και κρίσης πανικού. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχω ζήσει κρίση πανικού σε σχέση με το πένθος. Έχω ζήσει 2 φορές κρίση πανικού σε άλλες στιγμές, αλλά δεν είχα να κάνουν με το πένθος. Αλλά ξέρω πως είναι και είναι ένα απέσιο και πολύ δύσκολο συνέστημα, πάρα πολύ έντονο. Και νιώθεις ότι πραγματικά δεν μπορείς να αναπνεύσεις και δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και πανικοβάλλεσαι. Κατάθλιψη, σίγουρα πέρασα θλίψη πολύ έντονη. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο έντονη ώστε να χαρακτηριστεί κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν απλώς οι εμπειρίες μου και ο περίγυρός μου με βοήθησε τόσο πολύ και με στήριξε τόσο πολύ στο να αποφύγω σε εισαγωγικά την κατάθλιψη. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έκανα ψυχοθεραπεία όσο βίωνα το πένθος πολύ έντονα. Όταν ξεκίνησα ήμουνα ήδη πολύ πιο μετά από τα πολύ έντονα συναισθήματα, οπότε δεν είμαι σίγουρη να σας πω ότι βίωσα την κατάθλιψη και πόσο καιρό μπορεί να μου κράτησε, αλλά ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα και πάρα πολύ φυσιολογικό στάδιο στο να ξεπεράσουμε το πένθος και να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πολύ δύσκολη απώλεια. Ελπίζω να μην σας έχω πάρει πολύ από κάτω. Όπως φαντάζεστε από τον τίτλο, είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο και από τη μία δεν θέλω να το κάνω πιο δύσκολο και να κλαίμε και οι δύο στις οθόνες μας και στην κάμερά μου. Από την άλλη όμως είναι ένα σοβαρό θέμα, είναι ένα βαρύ θέμα και παρόλο που με τη Φανή το βίντεο της Τετάρτης το κάναμε πάρα πολύ ελαφρύ, όσο πιο ελαφρύ γίνεται, και βάλαμε και λίγο το χαρακτήρα μας μέσα και λίγο το γέλιο μας μέσα και λίγο αστείο, για να το ελαφρύνουμε, διότι είναι και μεγάλο βίντεο, αλλά το σημερινό βίντεο, από τη στιγμή που είναι η δική μου προσωπική εμπειρία, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς είναι συναισθήματα τα οποία βιώνω ακόμη και πολύ δύσκολο βίντεο αυτό να το γυρίσω. Παλεύω εδώ και 2 εβδομάδες να το γυρίσω και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα ξεχάσω τον παπά μου και δεν θα θυμάμαι τη φωνή του, τις κινήσεις του, το γέλιο του. Πώς καταλαβαίνω. Τύψεις γιατί ίσως θα μπορούσε να είχε πάει εγκαίρως στο νοσοκομείο. Σας το λέω, όλα όσα αισθάνεστε, όλα όσα μου γράψετε είναι εντελώς φυσιολογικά. Δεν βρίσκω τίποτα από αυτά που είπατε που να μην είναι φυσιολογικό και έχετε κάθε δικαίωμα να το νιώθετε αυτό, έχω κάθε δικαίωμα να το νιώθω αυτό για όσο καιρό μας πάρει, και να θυμάστε ότι είμαστε όλοι εδώ σε αυτή την κοινότητα και ειδικά κάτω από αυτά τα βίντεο που όποιος θα μπει για να τα δει ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Είμαστε εδώ, είτε είναι επώνυμα είτε είναι ανώνυμα. Αν θέλετε ανώνυμα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram, αν θέλετε επώνυμα μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια εδώ στο YouTube. Θεωρώ ότι αυτή η κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει είναι τόσο δυνατή και τόσο δεμένη και τόσο αληθινή και γι' αυτό συνεχίζω να κάνω αυτά τα βίντεο, διότι θέλω να συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η φανταστική κοινότητα εδώ που μπορούμε να συζητήσουμε ελεύθερα αυτά τα θέματα, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Σκέφτομαι πόσο μάτια είναι όλα. Δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Ένα μεγάλο κενό εσωτερικά, θλίψη ταυτόχρονα με θυμό και αδικία για όλη την κατάσταση. Μιλήσαμε γι' αυτά και πιο πριν. Εντελώς φυσιολογικά όλα αυτά είναι μέρος της διεργασίας του πένθους, είναι μέρος των συναισθημάτων μας και απλώς πρέπει να έχουμε υπομονή και να δώσουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας για να συνεχίσουμε κάποια στιγμή τη ζωή μας με αυτή την απώλεια ή αυτές τις απώλειες.
Υπάρχει και μία ερώτηση εδώ, μπορεί να βρούμε και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πένθος, που ήταν, πιστεύεις ότι αν ήσουν κοντά όταν έφυγε ο μπαμπάς σου θα ήταν ευκολότερη η αποδοχή απώλειας? Δεν ξέρω αν θα ήταν ευκολότερη. Ξέρω ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ το ότι ο μπαμπάς μου έφυγε μέσα στον COVID και ακόμη και μερικούς μήνες πριν να φύγει, που είχε μπει πάλι στο νοσοκομείο, ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Ήτανε μέσα στα Χριστούγεννα. Δεν άφηναν κανέναν να επισκεφθεί. Και ενώ ουσιαστικά ήμουνα στην Ελλάδα, τον είδα για 5 λεπτά. Μετά επέστρεψα στην Αγγλία, ήταν ακόμη στο νοσοκομείο, βγήκε από το νοσοκομείο. Του μίλησα νομίζω 1 ή 2 φορές με βιντεοκλήση και μετά ξαναμπήκε στο νοσοκομείο και όσο ήταν στο νοσοκομείο εμείς είχαμε ξαναπάει στην Ελλάδα και πάλι λόγω COVID δεν μας άφηναν να πάμε να τον δούμε και τελικά ενώ ήμουνα στην ίδια πόλη δεν κατάφερα να τον δω και έφυγε έτσι. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη η αποδοχή. Ξέρω όμως ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ το ότι αν δεν υπήρχε ο COVID τα 2 χρόνια, το 20 και το 21, θα μπορούσα να τον έχω δει πολύ περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπως και τις προηγούμενες χρονιές που πήγαινα στην Ελλάδα και τον έβλεπα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ήταν στα χέρια μας, δεν φταίει κανένας εκτός από την πανδημία. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το έκανε πιο δύσκολο, όχι την αποδοχή της απώλειας, αλλά τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία 2 χρόνια που δεν έζησα τον μπαμπά μου όσο θα μπορούσα να τον ζήσω. Αυτές οι σκέψεις είναι δυστυχώς κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου αρκετά συχνά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να το αλλάξω και απλώς πρέπει να δώσω χρόνο στον εαυτό μου να σταματήσει να σκέφτεται το τι θα μπορούσε να γίνει και το τι θα ήταν διαφορετικό, διότι δεν μπορώ να το αλλάξω και δεν θα με βοηθήσει να προχωρήσω μπροστά, οπότε προσπαθώ όσο γίνεται με τη βοήθεια των δικών μου ανθρώπων, όσο μπορώ να το συζητάω, καλή ώρα όπως με εσάς τώρα εδώ, και να κρατάω απλώς την ανάμνησή του και την ανάμνησή της μαμάς μου ζωντανή και πιστεύω ότι είναι πάντα μαζί μου. Στεναχώρια για τις στιγμές που θα μπορούσα να φερθώ καλύτερα στο άτομο που έχασα. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν το έχω νιώσει αυτό στο πετσί μου. Ειδικά λόγω του ότι το τελευταίο καιρό περνούσα το πένθος ενώ ήταν άρρωστοι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσα να έχω φερθεί καλύτερα, θα μπορούσα να τους έχω μιλήσει καλύτερα, θα μπορούσα να τους έχω αγκαλιάσει περισσότερο. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να το νιώθουμε. Τίποτα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε δεν θα ήταν αρκετό για να μας κάνει να νιώθουμε ότι εντάξει, τους αγάπησα αρκετά. Ότι δεν θα ξαναμιλήσω με αυτό το άτομο. Αυτό το σκέφτομαι ίσως μέρα παραμέρα και για τους δύο μου γονείς. Είναι κάτι το οποίο με πονάει πάρα πολύ και αν μπορούσα να αλλάξω κάτι φυσική ροή των πραγμάτων σε σχέση με τη ζωή και το θάνατο θα ήταν τη δυνατότητα μία φορά το χρόνο να μπορείς να μιλήσεις έστω στο τηλέφωνο ή να δεις τον άνθρωπο που έχεις χάσει μία φορά το χρόνο. Να έχεις αυτή τη δυνατότητα να περάσεις, για παράδειγμα, μια ολόκληρη μέρα μαζί του. Είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα. Εδώ και πολλά χρόνια. Και μακάρι να υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Μπορεί σε μια άλλη ζωή να είναι δυνατό αυτό, δεν ξέρω. Αλλά πόσο πιο ελπιδοφόρο θα ήτανε και οι υπόλοιπες 364 μέρες θα ήταν λίγο πιο εύκολες. Δεν πρόλαβα να πω και να ζήσω αυτά που ήθελα με τη γιαγιά μου, ήθελα περισσότερο χρόνο μαζί της. Είτε είναι η γιαγιά, είτε είναι η μαμά, είτε είναι η φίλη, οποιοσδήποτε,
Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο και όταν τον χάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ακόμα και να έχει ζήσει 100 χρόνια και να τον έχουμε ζήσει εμείς 70 χρόνια, 60 χρόνια, πάλι δεν είναι αρκετός χρόνος, γιατί πότε είναι αρκετός χρόνος για να πεις εντάξει, αρκετό χρόνο είχα μαζί σου. Το πιο κοντινό που ένιωσα σε πένθος, λόγω αποβολής, λυπάμαι πάρα πολύ, είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Δυστυχώς, νομίζω η αποβολή είναι το θέμα που είναι δύσκολο να συζητήσεις. Είναι ένα άλλο θέμα επίσης που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος άλλος, εάν δεν έχει περάσει, δεν έχει βιώσει το ίδιο γεγονός. Και μακάρι να μην το ζει κανένας, απλώς δυστυχώς έχω καταλάβει ότι είναι αρκετά συχνό και με στεναχωρεί πολύ αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ στενάχωρο, πάρα πολύ δύσκολο να το βιώσεις και είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος από την απέξω, διότι σκέφτεται ότι δεν είχες αυτό το παιδί, δεν είχε γεννηθεί αυτό το παιδί, αλλά για τον άνθρωπο που το είχε το παιδί μέσα του όσο καιρό και να το είχε, ένα μήνα, πέντε μήνες, εφτά μήνες, το είχε αυτό το μωρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον άλλον, για τους άντρες, για γυναίκες που δεν το έχουν βιώσει, δεν έχουν μείνει έγκυες, δεν έχουν παιδιά ακόμη ή ποτέ, να νιώσουν αυτό. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λες και λυπάμαι πάρα πολύ που το βιώσεις. Τύψεις απόλυτη απελπισία και σκέψη ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο, δυστυχώς, απλώς ο απότερος σκοπός και όλης της διεργασίας, αλλά και αν χρειαστούμε αργότερα ψυχοθεραπεία για να φτάσουμε σε αυτόν τον απότερο σκοπό, είναι απλώς να μάθουμε να ζούμε, να συνεχίσουμε τη ζωή μας με αυτή την απώλεια, χωρίς να έχουμε τόσο έντονα τον πόνο, τη θλίψη, το θυμό, τόσο εύκολο στο μυαλό μας. Αυτά ήταν τα δικά σας σχόλια σε σχέση με το πένθος, οι δικές σας σκέψεις και συναισθήματα και επίσης αυτά ήταν τα βιώματά μου με το πένθος. Δεν ήθελα να μπω σε πάρα πολύ βάθος σχετικά με αυτό, διότι για να καταλάβετε, εάν ξύσαμε λίγο την επιφάνεια σε αυτό το βίντεο με προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα και εγώ σταμάτησα το βίντεο 8 φορές για να βάλω τα κλάματα, αν μπω σε λίγο παραπάνω βάθος, δεν νομίζω ότι θα βγει το βιντεάκι, δεν νομίζω ότι θα είναι τα γυαλιά μου καθαρά πλέον μέχρι το τέλος του βίντεο, νομίζω ότι ήδη δηλαδή έχουν κάποιους λεκέδες από τα δάχτυλά μου, αλλά τέλος πάντων, ο σκοπός αυτού του βίντεο ήταν λίγο να κάνουμε αυτή την αρχή, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μοιραστούμε τις δικές μας εμπειρίες και τις δικές μας σκέψεις σχετικά με το πένθος, διότι όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή βοήθησαν εμένα αυτές τις συζητήσεις που έκανα με άλλους ανθρώπους, αλλά και με κάποιους από εσάς στο Instagram, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλατε μηνύματα και κάναμε συζητήσεις πάνω σε αυτά τα οποία νιώθουμε ή νιώσαμε στο πένθος, βοήθησαν πάρα πολύ στο να καταλάβω ότι ό,τι έχω βιώσει και ό,τι έχω νιώσει είναι εντελώς normal. Κάτι άλλο το οποίο με βοήθησε πάλι όμως με αυτό το μέσον ήταν ότι διάβασα κάποια βιβλία στα αγγλικά, αλλά θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή εάν σας ενδιαφέρει να τα διαβάσετε. Με βοήθησαν πάρα πολύ, είχαν να κάνουν με το πένθος, αλλά δεν ήταν επιστημονικά. Νομίζω ένα ήταν από ψυχολόγο και τα άλλα δύο ήταν εμένα από ψυχολόγους ή κάποιους ειδικούς, αλλά δεν ήταν τόσο το δικό τους επιστημονικό κομμάτι, όσο ιστορίες άλλων ανθρώπων το πώς βιώνουν το δικό τους πένθος. Και έτσι λοιπόν άρχισα να μπαίνω λίγο σε μια διαφορετική σκέψη και διαφορετική τροχιά στο πώς βιώνω εγώ το πένθος και ότι αυτά τα οποία αισθάνομαι δεν είμαι μόνη μου, δεν είναι περίεργα, δεν είμαι κακός άνθρωπος, γιατί θα νιώσεις και τύψεις, θα νιώσεις κάποια στιγμή απελπισία. Και ήθελα λοιπόν με αυτό το βίντεο έτσι να γίνει μια εισαγωγή, να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα στο κανάλι και
παρακαλώ πάρα πολύ, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε σχετικά με το πένθος, είτε θέλετε να το συζητήσουμε όλοι μαζί εδώ στα σχόλια, είτε θέλετε να το συζητήσετε προσωπικά με μένα, να το βγάλετε από μέσα σας, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram ή αφήστε σχόλιο εδώ στο YouTube. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην σας βάρινε πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που μπορεί να σας βάρινε, πολύ πιθανό δηλαδή να σας βάρινε λίγο λόγω της θεματικής και λόγω του ότι εγώ έχω κλάψει 35 φορές μέσα στο βίντεο, αλλά αυτό το οποίο θέλω να πάρετε από το βίντεο είναι τα θετικά, το ότι αυτά τα οποία βιώνετε είναι φυσιολογικά, το ότι πρέπει να δώσετε χρόνο και χώρο στον εαυτό σας να τα νιώσει όλα αυτά και ότι κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι φτάνει πια, το ζεις τόσο καιρός να βγεις από το πένθος, διότι ο καθένας μας έχει διαφορετικό timeline για το πώς βιώνει και πόσο βιώνει το κάθε συναίσθημα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το πένθος, απλώς μιλάμε για το πένθος. Παρεπιπτόντως, το σημερινό βίντεο, η συζήτηση που έκανα εγώ ήταν 99%, 100% ίσως, συζήτηση για το πένθος της φυσικής απώλειας, διότι τέτοια απώλεια έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει όμως πένθος για απόλυση, υπάρχει το πένθος για το διαζύγιο, υπάρχουν πάρα πολλά είδη πένθους που έχουν να κάνουν με απώλεια. Απλώς τα πιο έντονα συναισθήματα απώλειας που έχω ζήσει και το πιο σύνηθες, όχι σύνηθες, το πιο βαρύ θέμα να το πω έτσι, του πένθους είναι φυσικά ο θάνατος. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο και να μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου σκέψεις και τα δικά μου βιώματα. Ελπίζω ως ένα βαθμό να σας βοηθήσει αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να δείτε το βιντεάκι που έρχεται την Τετάρτη με τη Φανή, το οποίο θα σας βοηθήσει σε συνδυασμό με αυτό πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας και στα δύο βίντεο, να μου πείτε τι θα θέλατε ίσως να συζητήσουμε περισσότερο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!